ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Η συνάντηση ξεκίνησε στις 8:50 και ολοκληρώθηκε γύρω στις 10. Οι κύριοι Σαμαράς και Αναστασιάδης δεν δέχθηκαν ερωτήσεις, τοποθετήθηκαν όμως επί της ουσίας. Πρέπει να αντλήσουμε διδάγματα από την πρόσφατη φάση της πορείας του Κυπριακού και πρέπει να διαφυλαχτεί η ευρύτατη κοινή συνένεση, είπε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Ανέφερε επίσης ότι η λύση θα τεθεί σε δημοψήφισμα και διαβέβαιωσε ότι η Ελλάδα στηρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλονται. Υπογράμμισε ότι το Κυπριακό είναι το κορυφαίο ζήτημα της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας και ο θεμέλιος λίθος για την διαρκή διαβούλευση και συντονισμό των δύο κυβερνήσεων. Να πούμε του πρόεδρου Αναστασιάδη, αφού ευχαρίστησε για την άμεση ανταπόκριση που υπήρξε στο αίτημα για να ενημερωθεί η ελληνική ηγεσία για τις προσπάθειες να πετύχουμε ουσιαστικό περιεχόμενο κοινό ανακοινωθέν, το οποίο θα ανοίξει ο δρόμος, είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, για ουσιαστικό διάλογο με προοπτική για μια διαρκή, βιώσιμη και λειτουργική λύση, η οποία θα διασφαλίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Από τις διεργασίες που γίνονται, είπε ο πρόεδρος Αναστασιάδης, ενδεχομένως σύντομα να καταλήξουμε στο ανακοινωθέν που θα διασφαλίζει τις σημαντικές αρχές για λύση. Αυτές ήταν οι τοποθετήσεις των δύο ηγετών. Να πούμε, Αφροδίτη, ότι είχαμε και τις τοποθετήσεις των κυπριακών κομμάτων με πολλές διαφορετικές απόψεις, τόσο επί της ουσίας όσο και για την προσέγγιση του θέματος. Πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου του Άντρου Κυπριανού. Είπε ότι είναι επαρκές το προσχέδιο. Θα στηρίξουμε τη διαδικασία, είπε το ΑΚΕΛ, αλλά θα είμαστε έτοιμοι να δώσουμε και στον πρόεδρο Αναστασιάδη την ευκαιρία για καλύτερη προετοιμασία για την έναρξη των συνομιλιών. Ο κύριος Κυπριανού δημοσιοποίησε ότι στις 4 το απόγευμα συνέρχεται το πολιτικό γραφείο του ΑΚΕΛ, όπου θα μελετήσει την όλη κατάσταση. Καταγράψαμε δηλώσεις των κομμάτων μέχρι στιγμής. Είχαμε και συνέντευξη τύπου από τον πρόεδρο της ΕΔΕΚ, Γιαννάκη Ομήρου. Είπε ότι με συνέστηση των κρίσιμων στιγμών που διέρχεται το εθνικό θέμα, απευθύνεται σήμερα προς τον Κυπριακό λαό. Είχε τονίσει η ΕΔΕΚ, λέει, μετά την κατάρρευση των συνομιλιών το 2012 με επαιτειώδη της τουρκικής πλευράς, ότι για την έναρξη οποιονδήποτε νέων διαπραγματεύσεων θα έπρεπε να διαμορφωθεί και να συμφωνηθεί μια σαφής διαπραγματευτική βάση που να κατοχυρώνει τις βασικές αρχές λύσης του Κυπριακού. Ο πρόεδρος Δημοκρατίας, κατέληξε ο κ. Ομήρου, υιοθέτησε αυτή τη θέση προεκλογικά και μετεκλογικά. Στηρίξαμε, ως ΕΔΕΚ, είπε, την προσπάθεια του να επιτύχει μια τέτοια διαπραγματευτική βάση ή ένα τέτοιο κοινό ανακοινωθέν. Μετά από πολύ που κατέληξε ο κύριος Ομήρου και με προβολή των γνωστών διχοτομικών συνομοσπονδιακών θέσεων, είναι λίγο φαϊνότερο ότι θα έπρεπε να συζητηθεί στο Εθνικό Συμβούλιο μια ενιαλλακτική εθνική στρατηγική. Στο ίδιο μοτίβο ήταν και οι δηλώσεις του Μιχάλη Γιοργάνα, δηλαδή Προέδρου του Ευρωκό, ο οποίος έκανε λόγο για αλλαγή στρατηγικής. Ανέφερε όμως ότι θα υπάρξει στήριξη του Προέδρου Αναστασιάδη. Είχαμε δηλώσεις και από την Συμμαχία Πολιτών, από τον κύριο Γιώργο Λιλίκα, ο οποίος κάλεσε για σύμπτυξη μετόπου, ενός μετόπου κατά την έκφρασή του που θα έχει την ίδια προσέγγιση αλλά και διαφορετικές απόψεις με τη μέχρι τώρα πολιτική του Προέδρου Αναστασιάδη. Ασφαλώς μέχρι το απόγευμα Αφροδίτη θα καταγράψουμε και τις υπόλοιπες δηλώσεις και θα εισέχουμε στα επόμενα δελτία ειδήσεων του Αντένα. Στο τραπέζι των συνομιλιών θα κάτσουν Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη να οδηγήσουν τη διαπραγμάτευση σε μια τελική λύση. Πρέπει να αντλήσουμε βέβαια και διδάγματα από πρόσφατες μέχρι και πολύ πρόσφατες φάσεις της πορείας του Κυπριακού και να διαφυλάξουμε τις προϋποθέσεις της ευρύτατης εθνική συνένεση. Σε κάθε περίπτωση μια τέτοια λύση θα πρέπει να γίνει δεκτή μέσω δημοψηφίσματος και συγκεκριμένα μεταξύ δύο ταυτοχρόνων δημοψηφισμάτων στα οποία θα μετάσχουν τα νόμιμα μέλη των δύο κοινοτήτων. Η Ελλάδα, κύριε Πρόεδρε, θα συνεχίσει να στηρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλεται τόσο επί της διαδικασίας όσο και επί της ουσίας του Κυπριακού. Θέλω τέλος να επαναλάβω και το θεωρώ σημαντικό ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να στηρίζει απόλυτα την Κυπριακή Δημοκρατία κατά την άσκηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων στην αποκλειστική της οικονομική ζώνη. Από τις μέχρι στιγμής διεργασίες ενδέχεται σύντομα να καταλήξουμε εις αυτό το κοινό ανακοινωθέν, το οποίο θα πρέπει να πω διασφαλίζει τις σημαντικές
αρχές και βάση για την λύση, θεμελιακές αρχές όπως είναι η μια κυριαρχία, η μια διεθνής προσωπικότητα, η μια ηθαγένεια, αλλά ταυτόχρονα και η υλοποίηση και εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλους τους Κυπρίους και ιδιαίτερα η επέκταση και εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Ευρισκόμεθα σε μια κοινή πορεία με την ελληνική κυβέρνηση. Πιστεύω ότι η δική μας συνεργασία θα δημιουργήσει και τις προοπτικές της εθνικής συνεννόησης που είναι απαραίτητες προκειμένου να πάμε μπροστά. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι τα πιο δύσκολα είναι αυτά που ακολουθούν. Το κοινό ανακοινωθέν δεν αποτελεί την λύση του Κυπριακού, αλλά θέτει τις παραμέτρους μέσα στις οποίες θα πρέπει να κινηθούμε οι δύο κοινότητες, αλλά και η Τουρκία, προκειμένου να επιτύχουμε μια λύση που θα γίνεται αποδεκτή και από τους Ελληνοκύπριους, χωρίς να παραγνωρίζει τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων.